Ο Αχμούτ Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών και η Μούνα, σκηνοθέτης κινουμένων σχεδίων ΔΙΑΠ, είναι μία από τις δεκάδες οικογένειες προσφύγων που πλέον έχουν την ΚΑΣΚΑΡΤ, την προπληρωμένη κάρτα με την οποία μπορούν να καλύπτουν τα καθημερινά τους έξοδα. Μπορεί να τραβήξει και χρήμα και να αγοράσει ή από το σούπερ μάρκετ κατευθείαν με την κάρτα. Το τελευταίο τετράμινο μένουν σε διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης. Η ζωή τους είναι πλέον ήρεμη και χαμογελούν εν αναμονή της αναχώρησης για τη Γερμανία όπου θέλουν να μετεγκατασταθούν με τα τρία τους παιδιά. Η αυτονομία που τους δίνει η ΚΑΣΚΑΡΤ είναι σημαντική. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Το μαϊρεύει ό,τι θέλει στο σπίτι. Προσέχει πιο πολύ τα παιδιά της μέσα στο σπίτι. Έχουν σχέσεις, καλές σχέσεις με τους γείτονες εδώ μέσα γύρω μου. Συνήθως ψωνίζουν από τις αγορές Καπάνη και Μοδιάνο της Θεσσαλονίκης. Καθημερινά όμως δεν αποκλείουν και τα καταστήματα της γειτονιάς τους. 4 και 15. Τα παιδιά τους ηλικίας 11 χρόνων και 9, τα δύο κορίτσια και το 5χρονο αγοράκι, πηγαίνουν στο σχολείο της γειτονιάς. Η επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο είναι απαραίτητη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας μπορώ να βοηθήσω? Ορίστε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι γιατί πάνε και στο σχολείο κάποια από αυτά και τα έχουν αγκαλιάσει και εδώ. Πολύ καλά. Δεν ακούγονται, δεν μας ενοχλούν, είμαστε μεγάλοι ανθρώποι, περνάμε καλά. Οι πράξεις και η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τις πρόσφυγες είναι φυλακές άγγελοι των προσφύγων, λέει η οικογένεια ΔΙΑΠ. Η οικογένεια ήρθε στις 18 Μαρτίου στην Ελλάδα. Διαμονή σε κάμπ κοντά στα Γιάννενα, μετά σε ξενοδοχείο και τώρα στο διαμέρισμα. Όλα είναι καλύτερα. Είναι πολύ χαρούμενοι μέσα στο σχολείο. Και έχουν φίλους. Και είναι πολύ χαρούμενοι με τους φίλους τους. Και συμπεριφέρονται πάρα πολύ όμορφα μαζί τους. Και ο δάσκαλος και ο διευθυντής ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Τα παιδιά από την ώρα που έγινε η εγγραφή τους στο σχολείο νομίζω είναι πολύ πιο χαρούμενα. Πέραν των γνώσεων που προσλαμβάνουν, νομίζω το πιο σημαντικό είναι η ένταξή τους στην κοινωνία. Πλέον έχουν φίλους, κάνουν παρέες, μιλάνε ελληνικά, με το που μας βλέπουν έχουν λαχτάρα να μας μιλήσουν στα ελληνικά. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς σε λένε συνεχώς. Τα ποσά που λαμβάνουν οι πρόσφυγες διαφοροποιούνται ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας και με το εάν στο κέντρο παραμονής των προσφύγων γίνεται καθημερινή διανομή φαγητού από εταιρείες catering ή όχι. Στις δομές όπου διανέμεται και φαγητό, τα ποσά που λαμβάνουν οι οικογένειες κυμαίνονται από 90 έως 330 ευρώ το μήνα. Αντίστοιχα, στις δομές όπου δεν υπάρχει σίτηση, οι οικογένειες λαμβάνουν από 150 έως 550 ευρώ το μήνα. Η κάρτα αυτή θα έχει ισχύει μέχρι τώρα, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, θα έχει ισχύει μέχρι το Δεκέμβρη του 2017. Και ανανεώνεται το ποσό, δηλαδή, σε μηνιαία βάση. Κάθε μήνα υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και ανανεώνεται ανά μήνα. Αυτό έχει αρκετά ωφέλη, καταρχήν για τους ίδιους. Έχουν μεγαλύτερη ελευθερία και ανεξαρτησία στο πώς θα χρησιμοποιήσουν πλέον τα χρήματα. Ωφέλη για μας, γιατί έχουμε περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε και στο ιατρικό και στο ψυχοκοινωνικό και στο ενταξιακό κομμάτι για τους πρόσφυγες και ωφέλη για την τοπική αγορά. Εξοικειώθηκαν γρήγορα και οι ωφελούμενοι και οι ίδιες οικογένειες δηλαδή, με αποτέλεσμα να είναι όλα πιο εύκολα πλέον και για τους ίδιους και για μας σαν οργάνωση. Η ισχύ των καρτών είναι μέχρι το τέλος του 2017 και η διανομή τους συνδυάζεται με ενημέρωση των προσφύγων προφορικά από τις οργανώσεις αλλά και με φυλάδια που έχουν τυπωθεί σε 5 γλώσσες καθώς και βίντεο που αναρτώνται σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.